Μία σύντομη αναφορά εδώ, γιατί από αστοχία χάθηκε το ηχογραφημένο μέρος. Μετατρέψτε τον οκταδικό αριθμό 13,1 στο δεκαδικό και συνέχεια το δεκαδικό αριθμό που θα βρούμε να το μετατρέψουμε στο διαδικό σύστημα, δείχνοντας όλα τα βήματα της μετατροπής. Οπότε εδώ πέρα έχουμε την τετριμένη διαδικασία να πάμε από το οκταδικό στο δεκαδικό και αυτό το οποίο θα προκύψει να το πάμε από το δεκαδικό στο διαδικό σύστημα αρρύθμισης. Οπότε, όσον αφορά την πύλη στην οποία βλέπουμε εδώ, αποτελείται από δύο στάδια. Το ένα στάδιο είναι να πάρουμε το 13,1 και να το πάμε στο δεκαδικό. Είναι από το οκταδικό στο δεκαδικό, άρα λοιπόν θα εφαρμόσω τον τύπο. Εδώ βλέπεις σημειωμένες τις δυνάμεις πάνω στους εκθέτες και αμέσως μετά έχουμε 1 επί 8 στην πρώτη και 3 επί 8 στην μηδενική, 1 και 8 στη μείον 1. Τις πράξεις αναλυτικά και έπειτα το αποτέλεσμα βγαίνει 11,125. Αμέσως μετά πρέπει να πάρουμε το 11,125 και να το μετατρέψουμε στο ισοδύναμο διαδικό το οποίο υπάρχει. Και για να την κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα θα ξεχωρίσουμε το ακέραιο μέρος και το πλασματικό μέρος. Άρα παίρνω το ακέραιο μέρος, κάνω τις διαδοχικές διαιρέσεις με το 2 μέχρι να βγει το πηλίκο ίσο με το 0 και αμέσως μετά τα υπόλοιπα με ανάποδη σειρά είναι το ακέραιο μέρος του διαδικού αριθμού. Άρα λοιπόν έχουμε το ακέραιο μέρος από αυτή τη μεριά. Και το πλασματικό μέρος εδώ είχε ένα ενδιαφέρον ότι στην εκφώνηση δεν όριζε πότε να σταματήσουμε. Άρα λοιπόν κάνουμε τους διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς και αυτό το οποίο αναμένουμε είναι ότι το πλασματικό μέρος θα γίνει ίσο με 0 για να σταματήσει η διαδικασία. Πράγματι έτσι γίνεται στην επίλυση. Και έτσι λοιπόν 0,01 είναι το πλασματικό μέρος το οποίο καταγράφουμε στο τελικό μας αποτέλεσμα. Έτσι ο αριθμός 11,125 του δεκαδικού είναι ο αριθμός 11,001 του διαδικού. Και αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι ήταν αυτή εδώ η παρατήρηση, ότι μας ανάγκασε να πάμε μέσα στο συστημάτων. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήταν πολύ πιο εύκολο, επειδή το διαδικό με το οκταδικό έχουν τις σχέσεις ψηφίων, να κάνουμε απευθείας την πράξη και παρατήρησε εδώ δηλαδή πόσο πιο εύκολα θα γινόταν η δουλειά αν το 13,1 του οκταδικού το κάνουμε κατευθείαν διαδικό. Το 1 είναι αυτή εδώ η τριάδα, το 3 είναι αυτή εδώ η τριάδα, ο άσος είναι αυτή εδώ η τριάδα και έτσι λοιπόν βγαίνει ο αριθμός κουρεύοντας τα περιτά αριστερά μηδενικά 10,11,001 όπως υπολογίστηκε και αναλυτικά από τις πράξεις. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτή την εύκολη άσκηση εξάσκησης.